χωριό οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθανε, το χωριό μας. Οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν εδώ. Ναι. Τι ήταν αυτοί. Γαρασαρέτοι, παφραλίδες. Οι γαρασαρότοι ήρθαν πρώτοι. Ήρθαν οι πρώτοι, ναι. Μετά παφραλίδες ήρθαν. Μετά ήρθαν οι καυκασιώτες. Να κλείνω περάσω. Ναι. Παφραλίδες ήρθαν πριν είμαστε. Παρακαλώ. Παφραλίδες ποιοι είναι οι οικογένειες. Όχι τα νοσουλά. Και ο πατέρας μας στην Πάφρα. Ναι. Δεν ήρθε, ακόμα δεν έκλεις, έχουν... Πήγε να πάρει τα διπλώματα. Με είπε... Τον είπες εσύ ότι... Λέω, άμα θα δώσω τον παππού, λέω, να το γράψω, να είσαι και εσύ το λέω, να ακούσεις. Το είπε, λέει, πες στο Βασίλειο ότι έχουμε απόψε, λέει, πώς το είπε... Απονομή. Ναι, και γι' αυτό, ας πούμε. Το πουλάκι μου. Πάντως, το μάθημα κοιτάει έτσι, πολύ θέλει... Σίγουρα το εσύ, ναι. Θέλει να μαθαίνει και πάντα μου λέει, κύρια, από τη Σαμψούντα να μάθουμε. Να δεις, έρχεται εδώ, κάνει ερωτήσεις στον παππού του Βασίλη, να μπορείς. Είναι πανέξυπνο, τον λέω... Δεν μ' αρέσει. Δουλεύει το μυαλό του πολύ. Λέω, Ηρακλή πήρε το όνομα σου, πήρε λέω και το... Και τη χάρη. Είναι πολύ... Ποιος απάντησε. Λάθος κάνατε. Μήπως καμιά φορά έτσι παίρνουν, μια φορά χτυπάει και κλείνει. Να το παιδί μας, καλή μαμά. Πάρτε ένα τηλέφωνο να την πεις, ήρθα. Ηρακλή, εσύ είσαι. Έλα να δεις τώρα. Γεια σου, αγαπού. Τον αγαπώ πολύ. Ναι, είναι καλό παιδί. Πολύ, πολύ. Έτσι λίγο τα παιδιά μας να κάνουν, ας πούμε. Πρέπει. Πρέπει, Βασίλη, θέλουν. Κάθε βράδυ έρχεται πάνω μας, τι κάνετε παππού, γιαγιά, ξέρω. Ναι, είναι. Λέγαμε εδώ... Ήτανε γαρασαρότη ήρθαν. Ναι. Ήτανε ο Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης πώς που είχε το μήλο. Ε? Το μήλο που είχε. Ναι, το μήλο που είχε ο Λαζαρίδης. Ναι. Ο Μαγγέλης, ο Βαγγέλης, ο πατέρας τους. Με τη μητέρα του, ο Ψόπουλος πάλι αυτή, ο Λαμπρός και ο Κουνιάδος ήταν. Ναι. Γενιά είχανε. Μας έλεγε ο Παυλίτσος, ο Παύλος ο Ταυσί, ο κοντός. Ναι. Λέει, όταν ήρθανε αυτοί κάτω εκεί στην εκκλησία, ήταν ένα σπιτάκι ήταν ακόμα. Ο Θεός ο Παύλος αυτή τι ράτσα είναι. Αυτή... Το Ταυτσίς. Αυτή, ναι, αυτή πρέπει να είναι από τη Ρουσία ήρθαν αυτή. Καυκάς είναι και αυτή. Καυκάς ήταν, από τη Ρουσία θα ήρθανε. Ναι. Λέει, τότε ο Λαζαρίδης έφτιαχνε καπνά και πηγαίναμε εμείς και βελωνιάζαμε. Ναι, κίζεμα. Ακόμα τα καπνά. Μόλις άρχισαν σατήρια να κάνουν εδώ, αντίσκελα. Σβήσε και το έξιρα. Ακόμα το χωριό κάτω ήταν στο ποτάμι. Ήταν κάτι κανένα δυο παλιά σπίτια, βουγάρικα. Mm. Εδώ αυτό το μέρος ήταν όλο βάτα, βατόμουγα, δεν ξέρω. Φέρε την καρέκλα πιο μπροστά. Και άμα πεινάς πάρε... Και μετά από το 20-22 που έγινε ο πικισμός, έκανε τα σπίτια με πληθό, παλιά τα σπίτια, με πληθιά που ήταν τα σπίτια. Κερπίτσια. Κερπίτσια. Έξιδα τα κερπίτσια εκεί. Άρα το δώσανε οδύο σχέδιο το χωριό μας. Σχέδιο πόλος από τότε το χάρισε. Ρημοτόμηση κάνανε εδώ το τραύμα. Ναι, τέτοια ρημοτόμηση. Καλό αυτό, γιατί όλα τα χωριά του πάνω είναι ναι, χάλια. Ναι, δεν υπάρχει τέτοια ρημοτόμηση όπως είναι το χωριό μας. Από τα πρώτα σπίτια που έρθηκαν, κόμπηκε το ρημοτόμηση τόσο ωραία. Κάποιος ποιος το ανέλαβε αυτό, το κάνει σωστά την αρχή. Όλοι 14 μέτρα ο δρόμος ο κεντρικός. Ναι. Τα άλλα όλα 10 μέτρα. Έτσι. Ναι. Όμορφα. Και αυτά ήταν και πρόεδρος ο μπαμπάς μου. Τότε όχι, μετά είναι. Αυτά έγιναν το 20-22, τότε που ο πικισμός τα έφτιαξε τα σπίτια. Ποιος μηχανικός ήταν και το έκανε το σπίτι. Έκοβε το μυαλό του μπροστά χρόνια και τα έκανε σωστά. Ναι. Και αυτό από τα πάνω ήταν όλα πάντα. Χάλια, χάλια είναι. Εκεί μέσα δηλαδή χάνεσαι. Πού? Στην Τέρπιλο, δεν έχουν σχέδιο πόλεως. Τι ρημοτόμηση να κάνει, ήταν παλιό χωριό βέβαια εκείνο, κοίτας αυτό νέο χωριό χτίστηκε. Εκείνο ήταν παλιό, του Βουλγαρίας. Το δικό μας κάτω το παλιό, η Γραμμάτινα που λένε. Ναι. Και εκείνο πιθανό να ήταν κολλητά τα σπίτια, δεν τα είχε. Παλιά περνούσε τρένο από τα χωράφια που είναι εκεί κάτω. Στους κήπους που λένε. Ναι. Από τα μνήματα κάτω. Ναι. Από την εκκλησία μας. Τα μνήματα κάτω προς τα δεξιά τα χωράφια εκεί κάτω ήταν το παλιό το χωριό. Δηλαδή στο Λαβάς κάτω ήταν το χωριό. Ναι, από το Λαβάς. Από το Λαβάς κάτω. Στο Λαβάς. Απέναντι από το ποτάμι. Από εδώ είμαι από το ποτάμι. Ναι, κατάλαβα, αλλά λέω κάτω εκεί ήταν. Μέχρι το γέφυρα κάτω που πάνε με το Σταυρό. Ναι. Δεξιά από την εκκλησία μας τότε και από κάτω μεριά, αριστερά εκεί μέσα, χεμπρελία λέγονται αυτά. Επίσης ήταν σπίτια
Βουλγάρικα και ξέρω εγώ. Ναι. Αυτά του εκεί μέσα ήταν το χωριό Ευκαρπία, Γραμμάτινα που λέγανε. Γραμμάτινα, παλιό όνομα και μετά Βγάλα. Και πάνω προς, όπως ανεβαίνουμε την ανηφόρα για να ανέβουμε για το, και... για το Κιουρκιούτ. Και εκεί ήταν χωριό. Ποιο? Η Ευκαρπία. Η Ευκαρπία από την Εκκλησία και απάνω εδώ. Ήταν όλο βατόμορο αυτό εδώ το ναι. Μέσα. Πιο πέρα δηλαδή από το Λαβάς πίσω χωριό ήτανε. Εκείνα ήταν παλιά, πολύ παλιά. Άγιο Θανάση λέει απάνω εκεί. Α, μπράβο, αυτό. Το αεροδρόμιο. Ναι. Το αεροδρόμιο που ήταν δεξιά. Εκεί είχε εκκλησία, χωριό είχε. Είχε χωριό παλιά. Αυτό δεν πρόλαβαν ούτε οι δικοί μας οι παλιοί. Μπορεί 200-500 χρόνια μπροστά, ποιος ξέρει τι ήταν. Α, ήταν η εκκλησία εκεί, το χωράκι του Θεοδωρίου, αυτού του Κώστα. Ναι. Ο παππούς του πήγε η πολτόζα από, από τη Γάβρα, ήρθε μια πολτόζα εδώ και. Κι εγώ έκανα με ρίμπερ ένα χωράφι μου και εκεί πήγε αυτός είχε, στη μέσα στο χωράφι είχε μπάζα μαζωμένα πέντε και ακάτια και ξέρω εγώ. Και του Κώστα ο παππούς πήγε με την πολτόζα να τα τραβήξει στην άκρη, στο σύνορο. Ναι. Και πως τραβήξαν και ξέρω εγώ, άνοιξαν τα θεμέλια, το χώμα που στο πήρε ξέρω εγώ, κάτω ήταν η εκκλησία. Και όπως ήταν με ασβέστη τα θεμέλια ξέρω εγώ, φάνηκε η εκκλησία και κάτι κολόνες από σαν μάρμαρο στρογγυλές, δύο μέτρα και ακόμα στρέφονται εκείνες οι κολόνες, στην άκρη πεταμένα. Και σε ένα μέρος, όπως έπιαζε η μπολτόζα, άνοιξε μία τρύπα και έβλεπες κάτω δύο επί δύο τετράγωνο, μέσα με τούβλο, ωραία σκεπασμένο σαν φούρνος, τον τούβλο που είναι, το κόψε. Και μέσα ήταν κάτω ολοκτούβλα και πήγε και ο Ηλίας Τσιμπούκας μέσα. Δηλαδή η εκκλησία μέσα ήταν. Δίπλα στην εκκλησία. Αυτό ήταν φέτο νεκροταφείο. Είχε κάποιο. Δεσπότης ήταν, το έδωρε εμείς ξέρω. Ναι. Και τότε αμέσως ο άθιμος μόλις, ο ακούς του Κώστα μόλις είδε, μήπως έρχεται αρχαιολόγοι και ξέρω εγώ για κάνα, αμέσως το σκεπάσανε και το κάνανε. Και έκλεισε υπόθεση. Και το έκλεισε και μετά όργωσε και το έκανε χωράφι. Ενώ η εκκλησία ήταν θεμέλια εκεί. Άρα λοιπόν κάτι είναι εκεί κάτω. Ο Άγιος Αθανάσιος λένε, η Θανάση λέγανε. Εκεί πέρα εκεί πάνω ήταν χωριό. Αλλά ποιος ξέρει 500 χιλιά χρόνια, ποιος ξέρει που τι ήταν. Αφού υπήρχε εκκλησία, άρα μετά Χριστόν έγιναν αυτά όλα. Βέβαια, αφού είχε εκκλησία, είχε και κόσμο, είχε χωριό. Ναι. Εκκλησία της Θάσης δεν υπάρχει. Ναι. Άρα τώρα τι γίνεται. Και εκεί. Και μία μοίρα με τα μάτια μας και εγώ. Να ρωτήσω, εδώ που ήταν Γαρασαρότης, ήταν Πάφραλίδης, ήταν Καυκάς κτλ. Πώς συνεννούνταν όλοι αφού η ίδια γλώσσα δεν μιλούσαν. Όλοι ποντιακά. Ποντιακά, αλλά ίδια δεν ήταν. Ας πούμε οι Γαρασαρότη το ίδιο μιλάνε. Τα Γαρασαρότη ήταν πιο. Το πεις, τον ακούγομαι. Ναι. Τα λέγανε διαφορετικά. Το τύριν, ήγωσαν το τύριν, κλείσε την πόρτα δηλαδή. Τα λέγανε κάπως. Ένα συντοχρόνο έστρωσαν μεταξύ. Και ακόμα αυτή η Σοφιλίκα, αυτοί μιλάνε. Γιατί εγώ πήγα του είπα μερικά και λέει: αυτά τα δικά μας λες, τα ξέρεις. Ναι. Κατάλαβες. Αυτοί τα μιλάνε ακριβώς όπως λες εσύ. Έτσι. Και έτσι σιγά σιγά. Ο πατέρα μου φυσικά δεν ήξερε, μόνο ελληνικά ήξερε. Α, ναι. Ναι, από τα τουρκικά τα ελληνικά να πούμε, τα ποντιακά δεν τα γνωρίζει. Δεν μιλούσαν ποντιακά. Ύστερα όμως εδώ έμαθε και τα ποντιακά. Μέσα στο σπίτι ο πατέρας του και η μάνα του μιλούσαν το περισσότερο τουρκικά. Και εγώ ήρθα νύφη και μιλούσαν από κανένα που καταλάβαινε, ας πούμε, δεν μπόρεσα να μάθω. Γιατί εσείς στο σπίτι μιλούσατε ποντιακά. Ναι, ποντιακά. Αυτοί μιλούσαν. Καλά, η μάνα μου ήξερε καλά τα ποντιακά. Περισσότερο τουρκικά μιλούσαν ο πεθερός μου και την πεθερά μου. Ναι. Και αυτοί τώρα όταν κάνανε τα γλέντια, ας πούμε, και αυτοί όταν ήρθαν από εκεί, είχαν, ο καθένας είχε δικιά του παράδοση. Άλλους χορούς, ένας άλλος χορούς, άλλος. Εδώ πέρα στα γλέντια, στα μοχαμπέτια, πώς ιεύατε ένας με τον άλλον. Ένα. Κοντά τους άλλους συνεννόηση. Μάθανε μετά. Μάθανε. Μάθαμε τα γαρόσαλικα, μάθαμε τα καυκάσικα και αυτοί μάθανε τα παφραλάδι. Παφραλίδικα. Παφραλίδικα και ξέρω. Βασίλη, να σε ρωτήσω. Ο θείος ο Ηρακλής, ο πατέρας του, τραγουδούσε τουρκικά. Αυτός πατέρας και γιος έπαιζε τη λύρα και τραγουδούσανε από τον. Έπαιζε μπαμπάς λύρα. Εγώ έπαιζα. Αυτός έπαιζε λύρα και ο πατέρας του τραγουδούσε. Μαζί τραγουδούσανε. Δηλαδή πολλά τραγούδια ξέρω του παπά μου. Τραγούδια τουρκικά. Τα θυμάσαι ακόμα. Τα θυμάσαι ακόμα. Θυμάμαι. Θα πάω να τα γράψουμε. Καμιά άλλη μέρα θα. Ναι, θα τα γράψουμε γιατί. Να τα γράψουμε γιατί έχουν αξία αυτά. Πρέπει να τα έχουμε.
και να δεις εμένα μου αρέσουν τραγούδια τα τουρκικά. Προηγουμένως που είπαμε τα τουρκικά, ουρφανών δεν τράπουν και... Το Σαριγούς δεν το τραγουδούσατε. Το Σαριγούς. Σαριγούς ποιο είναι... Το Σαριγούς. Το δικό σας, το παφραλίδικο. Σαριγούς το λένε. Ναι. Σαριγούς θα πει Ξανθιά κοπέλα. Ξανθιά κοπέλα, ναι. Δεν τραγούσατε, Σαριγούς, Σαριγούς, ναι, γιορτάζεις οι Γυαλινούς. Όχι, αυτό μπορεί να μην το τραγουδήσει ο παπάς, δεν ξέρω, άλλα τραγούδια. Ισταμπούλουν, από Ισταμπούλ λέει, και κάτι άλλα τραγούδια. Ακούς Ηρακλή. Αχ, το παλικάρι μας, αυτός έρχεται εδώ μας, ρωτάει παππού, αυτό έτσι εκείνο το κάνει ερωτήσεις για να τα ξέρει. Για να μαθαίνει. Να μαθαίνει. Γιατί μαθαίνουμε χορούς και από τη Σαμσούντα εμείς, γεια. Μπράβο το ο Ηρακλής είναι καλό, πάει καλά, έτσι. Είναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μια φορά μου κάνανε κάτι, ήταν άταχτη όλη η ομάδα εκεί πέρα και τους έστειλα σπίτι, λέω να φύγετε. Και με στεναχώρησαν. Εγώ ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να τους κάνω μάθημα. Και αυτή... ήρθα εδώ και αυτή ήταν άταχτη και ήρθα για 5 λεπτά και έφυγα πάλι.